Ανούσιο είναι να κάνεις συνέχεια το ίδιο και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Η γκριμάτσα που έχετε στο πρόσωπό σας είναι πολύ πιο βασική από το ρούχο που φοράτε. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει χρόνο για κάτι που πραγματικά το θέλει. Ο σοφός καταλαβαίνει πως η επιθετικότητα του αλλουνού ανθρώπου είναι η ζήτησή του για αγάπη. Οι δυσκολίες δεν είναι η τιμωρία για το παρελθόν, αλλά η δοκιμασία για το μέλλον. Όταν δίπλα σου δεν υπάρχει κανένας, τότε ήρθε η ώρα να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Τα καλύτερα χρόνια στη ζωή σας είναι όταν εσείς αποφασίζετε ότι τα προβλήματά σας ανήκουν σε εσάς. Ψυχολόγος είναι εκείνος που προσέχει όλους τους υπόλοιπους όταν μπαίνει μία όμορφη γυναίκα μέσα στο δωμάτιο. Όταν σας φαίνεται ότι δεν μπορείτε πλέον να συγχωρέσετε, σκεφτείτε πόσα έχουν συγχωρεθεί σε εσάς. Οι άνθρωποι σε πλησιάζουν σιγά σιγά και απομακρύνονται στιγμιαία. Κανένας δεν θα δημιουργήσει μία κλειδαριά χωρίς κλειδί. Έτσι και η ζωή δεν θα δώσει κανένα πρόβλημα χωρίς λύση. Δώστε στον άνθρωπο έναν στόχο για τον οποίο θα θέλει να ζήσει και θα μπορέσει να επιβιώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Οι άνθρωποι ποτέ δεν θα δουν αυτό που κάνετε για αυτούς, γιατί θα προσέξουν μόνο αυτό που δεν κάνετε. Όταν ανεβαίνεις, οι φίλοι σου μαθαίνουν ποιος είσαι, όταν πέφτεις, εσύ μαθαίνεις ποιοι είναι οι φίλοι σου. Ό,τι δεν μας αρέσει στους άλλους, μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Τα δάκρυα είναι τα λόγια που δεν μπορεί να εκφράσει η καρδιά. Τρεις κανόνες της γλώσσας: να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις, μη λες αυτό που δεν σκέφτηκες, μη λες πάντα ότι σκέφτεσαι. Όλα όσα βλέπετε σε μένα δεν είναι δικά μου, είναι δικά σας. Δικά μου είναι όλα όσα βλέπω πάνω σας. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται με αυτόν με τον οποίο ζουν οι σκέψεις του. Ευτυχισμένος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν μετανιώνει για το παρελθόν, δεν φοβάται το μέλλον και δεν ανακατεύεται σε ξένες ζωές. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, προσπάθησε να το διορθώσεις. Αν δεν μπορείς να το διορθώσεις, μη το κάνεις πρόβλημα. Όταν στον άνθρωπο φαίνεται ότι όλα πάνε στραβά, τότε στη ζωή του θα έρθει κάτι θαυμαστό. Σκέψουν πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις τον εαυτό σου και έτσι θα καταλάβεις πόσο μηδαμινές πιθανότητες έχεις να αλλάξεις τους άλλους. Το σοφό άνθρωπο δεν μπορείς να τον προσβάλλεις, γιατί δεν προσβάλλεται όταν ακούει την αλήθεια, ενώ για το ψέμα δεν δίνει καμία σημασία. Ο Θεός δεν δίνει στον άνθρωπο αυτό που θέλει, αλλά αυτό που χρειάζεται. Γι' αυτό μη ρωτάτε γιατί, αλλά σκεφτείτε για ποιο λόγο. Για να πηδήξεις πανεύκολα μία γυναίκα, μίλα της μόνο για τα θέματα που την αφορούν και καθόλου για τον εαυτό σου. Όταν ο άνθρωπος νιώθει πόνο, τότε είναι ζωντανός. Όταν ο άνθρωπος νιώθει τον πόνο του αλουνού, τότε είναι άνθρωπος.